Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργή, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητάμε σήμερα την κοινή πρόταση που κατέθεσαν κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για τη σύσταση ειδικής επιτροπής κοινοβουλευτικής που θα δημιουργήσει προκαταρκτική εξέταση για τις δικογραφίες που διαβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιάννη Παπαντονίου. Πριν μπούμε στην ουσία της πρότασης, καλό θα ήταν να δούμε τη μεγάλη εικόνα όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Με το ενιαίο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης, εξυγχρονισμού, εν πάση των ενόπλων δυνάμεων της περίοδου 1996-2000 που συνεχίστηκε και με το πρόγραμμα 2001-2005, υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Την αφορμή για την πραγματοποίηση αυτών των αγορών αποτέλεσε η κρίση των ημείων και είναι γεγονός πως οι ένοπλες δυνάμεις κάλυψαν σημαντικά επιχειρησιακά κενά. Βέβαια, δεν προμηθευτήκαμε πάντοτε τα πιο κατάλληλα συστήματα. Η Ελλάδα δαπάνησε για τις αμυντικές αυτές προμήθειες το ποσό των 27 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ και φυσικά είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα να δούμε πώς ξοδεύτηκαν αυτά τα χρήματα και αν έπιασαν τόπο. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα ζητήματα. Το πρώτο είναι η επιχειρησιακή αναγκαιότητα και καταλληλότητα αυτών των οπλικών συστημάτων που προμηθευτήκαμε. Αν και το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής συζήτησης, θα περιοριστώ τώρα απλώς να αναφέρω ότι μέρος των προμηθευτών των συστημάτων ήταν αναγκαία και κατάλληλα. Το σπουδαιότερο όμως, το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας και για το μέλλον, είναι η αποσπασματικότητα των προμηθειών, δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα δεν διατέθηκαν με βάση ένα συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά αποσπασματικά και με γνώμονα την ικανοποίηση όλων των προμηθευτών. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό της στήρησης των διαδικασιών προμήθειας. Ενώ σε κάποια συστήματα τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σε άλλα είχαμε τερατώδεις παραβιάσεις. Όπως για παράδειγμα, στα αλίστου μνήμη Σλοβάκικα πυροβόλα Σουζάνα ή για να αναφέρω καλύτερα τα ελαφρά τα θωρακισμένα οχήματα, από τα οποία προμηθευτήκαμε δύο τύπους με απευθείας ανάθεση, VBL και Hammer, και μάλιστα τα 240 VBL με σχεδόν 10 διαφορετικές ελαδιαδοχικές συμβάσεις. Γεγονός που πρέπει να αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Το τρίτο ζήτημα είναι αν και κατά πόσο ωφελήθηκε η ελληνική αμυντική βιομηχανία από τα πολυάριθμα και πανάκριβα αυτά προγράμματα. Ο απολογισμός είναι πενιχρός. Επίσης είναι σημαντικό γεγονός ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν έλαβε μέρος σε διεθνείς κοινοπραξίες ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, αλλά ακόμη όμως και σε λιγότερο προηγμένα προγράμματα η ελληνική βιομηχανία αγνοήθηκε. Το τέταρτο ζήτημα είναι πως πάνω από το μισό του συνολικού ποσού των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ κατευθύνθηκε στα ταμεία εταιριών των βορείων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι αυτές οι χώρες που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο διότι δημιουργήσαμε χρέη επειδή ήμασταν σπάταλοι και διεφθαρμένοι και ξοδέψαμε τα λεφτά τους σε ποτά για γυναίκες. Όμως ένα μέρος του χρέους μας είναι και από τις εξοπλιστικές δαπάνες που σήμερα τις βρίσκουν υπέρογες επειδή αγοράζαμε ακριβά οπλικά συστήματα από τις χώρες τους. Και ερχόμαστε τώρα στην προκειμένη πρόταση για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Επιτρέψτε μου και εδώ να τονίσω τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι τα υποδιερεύνηση εξοπλιστικά προγράμματα συμπίπτουν με την περίοδο που η εξαχρίωση του παλιού πολιτικού συστήματος έφτασε στο απόγειό της. Ήδη ένας πρώην υπουργός βρίσκεται στη φυλακή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως επειδή φυλακίστηκε ένας υπουργός έχει εξεχρεώσει και για τους υπόλοιπους. Και είναι επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων συμφώνησαν στη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ως πολιτικός κόσμος έχουμε υποχρέωση να ερευνήσουμε όλες τις περιπτώσεις που ρίχνουν σκιές σε πολιτικά πρόσωπα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του λαού στους αντιπροσώπους του. Το μήνυμα που θέλουμε εμείς να περάσουμε είναι πως τελικά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δείξω είναι ότι στα υποεξέταση συστήματα διερευνώνται συγκεκριμένες πτυχές των προμηθειών. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα υπόψη προμήθειες. Το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών τύπου S δόθηκε με απευθείας ανάθεση παρά το ότι το πολεμικό ναυτικό έκρινε το πρόγραμμα τεχνολογικά, επιχειρησιακά και οικονομικά ασύμφορο. Η προμήθεια των μεταφορικών ελικοπτέρων NH90 έγινε και αυτή με απευθείας ανάθεση. Η παραλαβή τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ υπάρχουν πλήθος εκκρεμότητες.
Η προμήθεια των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ουδέποτε υλοποιήθηκε και το πρόγραμμα είναι αμαρτωλό από την αρχή μέχρι το τέλος. Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως στη σύμβαση προμήθειας των αρμάτων Leopard 2 Hell που υπογράφτηκε δεν συμπεριλήφθηκαν οι απαραίτητες ποσότητες πυρομαχικών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για 10 χρόνια να έχουμε σύγχρονα άρματα χωρίς πυρομαχικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι μόνο λίγες ενδεικτικά αμαρτίες από ένα μακρύ κατάλογο, για πολλές από τις οποίες έχουν σχηματιστεί δικογραφίες. Το τρίτο και τελευταίο σημείο είναι ο χρόνος σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής. Κάποιοι ισχυρίζονται, καλά τώρα θυμηθήκατε τις ευθύνες του Παπαντονίου. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματά του, αλλά και το κυριότερο, να αποδοθούν ευθύνες σε όσους έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, το γεγονός ότι τα περισσότερα πολιτικά κόμματα συνηγορούν υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικνύει την ορθότητα της πρότασης. Κλείνοντας, προτείνω την υπερψήφιση της πρότασης για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζιμάνη. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νικόλαο Ξηδάκη από το ΣΥΡΙΖΑ.